Πολλά χρόνια πριν, τη μεγάλη επιτυχία του Παραπέντε, μια πρωταγωνίστρια έδειχνε σημάδια του πληθωρικού της ταλέντου από ένα άλλο πόστο. Όχι στο θέατρο, όχι στο σινεμά, αλλά σε ένα σαλόνι ομορφιάς. Κάνοντας παρουσίαση σε κάποια επίδειξη που διοργάνωσε γνωστό κομμωτήριο της Φυσιάς. Καλησπέρα σας. Η χαρά μας είναι μεγάλη που τόσο πολλοί φίλοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του σαλονιού ομορφιάς. Φίλοι μου είναι κοντά μας εδώ και 10 χρόνια που λειτουργήσε για πρώτη φορά το κομμωτήριό μας. Κι όμως, ναι, είναι αυτή. Η αγαπημένη Ζουμπουλία. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου σε ένα βίντεο ντοκουμέντο πριν από 20 χρόνια αποκλειστικά στη μεσημεριανή μελέτη. Για εσάς και αφιερωμένη αυτή η βραδιά. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε μαζί το πρώτο σαλόνι ομορφιάς. Ακολουθώντας τη μόδα της εποχής και τις επιρροές από τις σαπουνόπερες, η δημοφιλής ηθοποιός παρουσίασε μια βραδιά κομμωτικής τέχνης.